109 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια αυτών των εβδομάδων που διαρκεί ο πόλεμος μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και 109 καροτσάκια στήθηκαν σε μια πλατεία της πόλης Λβίβ, εκεί που βρίσκεται η Αδαμαντία Λιόλιου, δίνοντας ίσως το πιο συγκινητικό μήνυμα που έχουμε δει αυτές τις ημέρες, Αδαμαντία. Πρόκειται, Πόπη, για μια εικόνα γροθιάς στο μάχη εδώ στην πλατεία Αρινούκ, μπροστά ακριβώς από το Δημαρχείο της πόλης Λβίβ, στην καρδιά της πόλης. Έχουν στηθεί λοιπόν 109 άδεια δυστυχώς καροτσάκια. Είναι εικόνες που μεταδίδουμε τώρα με την βοήθεια του Δημήτρη Τσιόπλου, που συμβολίζουν λοιπόν τον άδικο χαμό των 109 παιδιών που μέχρι τώρα έχουν σκοτωθεί σε αυτόν τον πόλεμο. Πρόκειται λοιπόν για τα αγγελούδια που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή στις αιματηρές αυτές επιθέσεις κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών και εκρήξεων. Και όπως λένε και οι τοπικές αρχές εδώ, θα υπερασπίζονται την Ουκρανία, την πατρίδα τους, από τον ουρανό, ενώ κάποιοι άλλοι θα έπρεπε να πάρουν πιο συνετές αποφάσεις. Είναι συγκινητικές εικόνες. Όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι που περνούν εδώ από τη συγκεκριμένη πλατεία δεν μπορούν παρά να σταματήσουν, να δουν την εικόνα αυτή και να συγκινηθούν. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο εδώ στην πόλη και η εικόνα αυτή με τα 109 άδεια καροτσάκια είναι που ραγίζει καρδιές, που πραγματικά συγκλονίζει και συγκινεί τους πολίτες εδώ της πόλης Λβίβ, αλλά και φυσικά και όλο τον κόσμο, καθώς στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για να σταματήσει ο συγκεκριμένος πόλεμος. Ενώ η έκκληση φυσικά που κάνουν και οι αρχές είναι ότι οι ενήλικες πρέπει να δημιουργήσουν μια ασπίδα για την προστασία των αθώων παιδιών που φεύγουν από αυτή τη ζωή, που χάνονται. Τώρα, Πόπη, εδώ πρόκειται και για μια πόλη που δέχεται και πολλά παιδιά από την εμπόλεμη ζώνη, από τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας που καταφθάνουν εδώ, γιατί μέχρι πρότινος τουλάχιστον θεωρείται η πόλη Λβίβ ως ένα ασφαλές καταφύγιο. Βέβαια, τα ξημερώματα, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, είχαμε την εναέρια επίθεση στον χώρο επισκευής των αεροσκαφών. Αυτό που κυριαρχεί λοιπόν είναι η ανασφάλεια ακόμη και εδώ στην Δυτική Ουκρανία, στη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Ουκρανίας, στην πόλη Λβίβ. Όπως χαρακτηριστικά είπε και ο Δήμαρχος σε δηλώσεις που έκανε σήμερα, κανείς δεν ξέρει ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος και, όπως είπε, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να βομβαρδίσουν οπουδήποτε. Έδωσε λοιπόν το μήνυμα ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, να μπορέσουν να επιβιώσουν, να συνεχίσουν τη ζωή τους, αλλά να είναι προετοιμασμένοι ακόμη και για μια νέα επίθεση, για μια νέα απειλή. Κανείς λοιπόν δεν θα πρέπει να εφησυχάσει ακόμη και εδώ στα δυτικά της Ουκρανίας.